Y otro, la banda va a ser un poseedor de lo que quiero vivir, para mí, como el bien saber. Στο προσκήνιο αλλά και το παρασκήνιο των γεγονότων. Με ειδικές εκδόσεις για τα μίντια, την υγεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Dragasnet.gr. Μια μεγάλη ομάδα δημοσιογράφων. Συνεχίζει να νεώσει κειμένο. 24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Του συνασπισμού. Από τα μηνύματα που έχω πάρει να διαβάσω όλα πριν δώσω το λόγο στον κύριο Βαγιονά, καταλαβαίνω ότι και εσείς όπως και εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, δημοσιογράφοι είμαστε, αν διαβάσουμε κάτι, δεν ξέρουμε τα πάντα. Εγώ πολλές φορές για ένα θέμα πρέπει να διαβάσω για να δω τι θα πω και εσείς ίσως δεν γνωρίζετε πολλά πράγματα, λόγω χάρη ας πούμε. Έχουμε ένα μήνυμα που λέει ότι αυτό που είναι ο κλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι αγρότες. Αυτό μπορεί, αυτό μπορείτε να το δείτε με ένα απόθενέ συμπεριόντα αυτού. Επίσης, ο κύριος Λάζαρος από τη Θεσσαλονίκη πήγε να μας πει από την Ολλανδία ήταν αυτός. Ο κύριος Λάζαρος από τη Θεσσαλονίκη λέει ότι υπήρξε καμία συντεχνία για να κλείσουν οι δρόμοι. Αν υπάρχει κανένας τρόπος ώστε ένας κλάδος να κερδίσει ό,τι θέλει να κερδίσει, χωρίς να ταλαιπωρήσει άλλα κοινωνικά στρώματα. Η κυρία Μαρία από τη Θεσσαλονίκη επίσης λέει ότι δεν μπορούν να κλείσουν τους δρόμους, αύριο μεθαύριο θα πούμε κι εμείς οι υπάλληλοι μας να κλείσουμε τους δρόμους. Ο κύριος Μιχάλης από το Βερολίνο αναφέρεται στο κανάλι μας, λέει ότι εκπέμπει και το βλέπουν παντού. Ο κύριος Γιάννης από την Πεντέλη λέει ότι έφεραν πάρα πολλά χρήματα στην Ελλάδα και οι συνεταιρισμοί και τέλος πάντων κάποιος θα έπρεπε να πληρώσει για όλα αυτά. Η κυρία Μαρία από τα Πατήσια λέει ότι οι επιδοτήσεις πρόδωσαν στους αγρότες το 81 και από το 81 και έπειτα τους έκαναν τεμπέληδες. Επίσης η κυρία Γιάννη από την Αθήνα λέει ότι οι αγρότες είναι πολύ ευνοημένος κλάδος. Όλοι οι Μερσεντές έρχουν και κυβερνάνε τα βάζα στα μπαρ. Ακόμη, ο κύριος Μιχάλης από τον Πειραιά λέει επίσης ότι από τις επιδοτήσεις που παίρνουν έμαθαν να ζουν οι αγρότες μεθανικά και αυτό θέλουν. Η κυρία Σοφία από την Βόρεια Ελλάδα λέει και τους αγρότες και την νεολαία οι κυβερνήσεις που έχουν φέρει σε ένα διέξοδο. Ο κ. Αντώνης από το Βάλιο λέει εγώ άνοιξα πολλά επαγγέλματα και επιδότηση δεν πήρα αυτή γιατί να πάρουν 7 κρατατρόντες στα καφενεία αν δεν τους αρέσει να αλλάξουν επάγγελμα. Επίσης, κατά του κλεισίματος στον δρόμο, ο κ. Μιχάλης από τη Θεσσαλονίκη, ο κ. Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη επίσης, ο κ. Μανώλης από την Πελοπόννησο, δεν ξέρω από ποιο μέρος Πελοπόννησου, από τη Σπάρτη ο κ. Λεωνίδας λέει ότι δεν είναι τρόπος αυτός και δεν μπορούν να μετρήσει και λίγο να κλείσουν τους δρόμους και να αποκλείουν την Ελλάδα. Και η κυρία Ευδοκία από τα Πατήσια λέει ότι κάθε κλάδος ο οποίος έχει ένα αίτημα, αύριο μετά θα κλείσει και το τρένο της πόλης. Αυτά είναι μερικά από τα μηνύματα, όμως υπάρχει η εντύπωση και δεν ξέρω αν είναι έτσι, ότι οι αγρότες καταρχήν έχουν βγάλει πολλά λεφτά, δεύτερον ότι συντηρούνται από τις επιδοτήσεις και ότι τέλος πάντων έτσι τους έμαθαν και επίσης καλλιεργείται και από τους πολιτικούς, από αυτούς τους πολλούς πολιτικούς αυτή την εκπομπή λένε δεν παράγει τίποτα η Ελλάδα, δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Αν μπορείτε να διακοπήσετε και οι τρεις σε αυτά τα ζητήματα και να δούμε και στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει, θα ήταν πολύ χρήσιμο. Κύριε Βαγιονά, να ξεκινήσω από εσάς. Έτσι είναι τα πράγματα, είναι τόσο πλούσιοι αγρότες. Εγώ θα κάνω μια πολύ βραχία περίληψη. Χρονική, ναι, συγκεκριμένη. Αφού πήρα πιο πρώτα το φίλο του Αριστερίου του Ροντούλου, 425 αλλά πήρε και άλλα χρήματα. Η Θεσσαλία γενικά από το
κάτι κάτι. Αυτό είναι το πιο η πατρίδα μου, η Χαλκιδική, πρώτα οι αγρότες της Χαλκιδικής κάναν τα μπλόκα τους. Οι αγρότες έχουν δίκιο. Διαχρονικά όμως τι γίνεται. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, πριν τα χρόνια πριν, αγροτικά προϊόντα οι νέδρα από τη Χαλκιδική φέρναν περίπου και από τη Μακεδονία 250 φορτηγά ψυγεία μόνο για το Μόναχο. Σήμερα φεύγουν τρία. Γι' αυτό ο τόπος δεν παράγει σχεδόν τίποτα. Στην δεκαετία του 80, ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν ξέρω πόσο καλά ή κακά, έκανε τους συνεταιρισμούς δημόσιους υπαλλήλους. Γίνονταν συνεταιρισμοί, βάλαν τις μύθες τους γαπρούς τα παιδιά και δεν απέδιδαν τίποτα οι συνεταιρισμοί. Υπήρχε η κυβέρνηση για τον τρίτο προϋπολογισμό σε υπουργικό επίπεδο. Μετά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των Εσωτερικών ήταν χρήματα που ήταν πεταμένα. Καλλιεργούσαμε για τους κομματερές. Δημιουργήθηκε μία νοοτροπία στους αγρότες ότι ό,τι και να γίνει εμείς θα τα πάρουμε. Μένει η δεκαετία του 90. Ανοίγουν τα σύνορα και έχουμε φτηνά εργατικά χέρια. Και οι αγρότες όλοι, τουλάχιστον στην πατρίδα μου, γίνονται επιχειρηματίες. Ή σχεδόν όλοι. Αλβανοί οργώνουν, Αλβανοί κλαδεύουν, Αλβανοί μαζεύουν και ο άλλος παίζει τάβλη. Τους ταπτώνουσα στην πατρίδα μου. Πιστεύω πέσει ο λίγο πολύ γύρω σε πολλά άλλα μέρη. Σήμερα που και το αλβανικό γεωργικό μεροκάματο έγινε ακριβό 40, 45, 50, το κατώτερο μαθαίνουν κάπου στην Πελοπόννησο 38 ευρώ. Δεν γίνεται λοιπόν μια δεκαετία έτσι με τους κομματέρες. Άλλοι με ξένους, Αλβανούς, Βούλγαρους, Πακιστανούς και δεν συναντώνεται. Σήμερα που είναι η κατάσταση, φυτοφάρμακα ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά. Λιπάνοντα πολύ ακριβά. Ζωοτροφές, προμακτικές. 30 λεπτό το γάλα, 1,30 στο σούπερ μάρκετ. Δεν πάει άλλο η κατάσταση. Λέω στους πατριώτες μου, κάντε συνεταιρισμούς σωστούς. Να σας βοηθήσουμε να πάρετε επιδομή, επιδοτούμενο δάνειο, να κάνετε μόνοι σας φέτα τυρί. Αλλά δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Και γιατί δεν μπορείτε να αποτελείτε τον στην Γερμανία από ό,τι στην Ελλάδα. Κάτι σημαίνει. Και να εξάγει η Ελλάδα όλη η παραγωγή της φέτας να πήγαινε στο εξωτερικό χωρίς να τρώει ο Έλληνας ούτε ένα γραμμάριο ή να διπλάσει από το εγωπρόβιο γάλα. Αλλά εισάγονται και από τις γειτονικές χώρες. Πολλά πράγματα και πρώτα στιγμή έγιναν βήματα αρκετά στέλνω επί νέα δημοκρατία. Άλλαξαν πολλές καλλιέργειες, αλλά εκείνο το οποίο είναι κομβικό σημείο σήμερα είναι το γεγονός ότι αγρότες από 45 με 60 είναι μία μειοψηφία τρομακτική, διότι περισσότεροι συνταξιοδοτήθηκαν και γι' αυτό 51 συνάδελφοι επί κυβερνήσεως νέα δημοκρατία ζητήσαμε να συνταξιοδοτούνται στα 62 οι άνδρες και στα 60 οι αγρότες που δεν προλαβαίνουν με τη σκληρή δουλειά που κάνουν. Τι περιμένουμε λοιπόν σήμερα να γίνει. Περιμένουμε οι νέοι αγρότες να έχουν ένα εξασφαλισμένο εισόδημα. Αλλά πώς να το έχουν όταν το κράτος είναι ασυνεπές και δεν ξέρω και τη δική μου κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όταν χρειάζονται να πάρουν μηχανήματα επιδοτούμενα και έχουν έτσι 8-10 μήνες. Από το 3. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ακριβόμαστε από το παράθυρο. Άρα λοιπόν, μακριά από τον αγροτικό κόσμο η πολιτική, η κομματοποίηση μάλλον, η πολιτική συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι πρέπει και οι αγρότες να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να είναι όλοι επιχειρηματίες. Υπάρχουν επιχειρηματίες αγρότες, το είπαμε καλά, αλλά χρειάζεται και λίγο περισσότερη δουλειά, δυστυχώς, το λέω με πόνο ψυχή. Δεν ασχολείται με αγροτική δουλειά ο πολλής κόσμος που λέγεται αγροτικός. Αγροτικό μητρό,
και να φύγουν μέσα όσοι δεν είναι αγρότε. Μείνουν μυό και γέρασα και ακόμη δεν έγινε. Δεν είναι όμω μόνο μια αγρότε.